Καλησπέρα, είμαι η Μελίσσα και σε αυτό το Into the Night θα καλωσορίσουμε την Άνοιξη με διαφορετική διάθεση. Μείνετε μαζί μας για να μοιραστούμε νύχτες και ιστορίες όμορφων ανθρώπων. Από τα νυχτοπερπατήματα του χθες στη σύγχρονη διασκέδαση. Το Into the Night μπαίνει στην εφηβεία. Κλείσαμε 13 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζουμε. Into the Night, η πιο ψαγμένη εκπομπή στη διασκέδαση. Με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Ελεάνα Παπαϊωάννου θα καταλάβετε τι θα πει διασκέδαση και τρελοκέφι στα Astra Live. Μαζί τους μεταξύ άλλων τραγουδά και ο Γιώργος Βέρος. Ενισχυμένο το πρόγραμμα στο Κλαμπ του Μήλου όλο τον Απρίλιο. 4, 5, 6, 11, 12 και 13 μας τραγουδά ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Στις 7 ετοιμαστείτε για Ελεονόρα Ζουγανέλη, ενώ στις 8 και 9 τη Σκυτάλη παίρνει ο Νίκος Πρωτοκάλογλου. 15 και 16 θα μας κρατήσει η συντροφιά ο Ορφέας Περίδης. Στις 9 Απριλίου η Θεσσαλονίκη γίνεται σταυροδρόμου πολιτισμών στο Μέγαρο Μουσικής. Μουσικές δωματίου όπως συνθέτες της Μέσης Ανατολής θα μας παρασύρουν σε διαφορετικά ακούσματα. Τον Χάρη Κλίν και μια σειρά ηθοποιών μπορείτε να συναντήσετε στο Θέατρο Φίλκα στην παράσταση «Ουστ Χοπρίτες» που σατιρίζουν τα κακοσκήμενα της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ ήταν το πιο λαμπερό γεγονός της πόλης μέσα στο Μάρτιο. Ας δούμε πώς κύλησε το φετινό φεστιβάλ. Ταινίες από Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς, αφιερώματα, παράλληλες εκδηλώσεις και πολλή αγάπη από τον κόσμο πλαισίωσαν επιτυχώς το 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν για το σπουδαίο κινηματογραφικό του έργο ο Ουκρανός δημιουργός Σεργέι Λοζνίτσα, η Τσέχα ντοκιμαντερίστρια Χελένα Τρεστίκοβα, αλλά και η Κυριακή Μάλαμα για τις διαδρομές που χάραξε στο ντοκιμαντέρ. Με μια δυνατή τελετή έναρξης αφιερωμένη στη Ρόζα Εσκενάζη που σημάδεψε το ρεμπέτικο τραγούδι και με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα άτομα με αναπτυξιακές και νοητικές δυσλειτουργίες, με αρώματα από Μέση Ανατολή αλλά και από Ελλάδα, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ έδωσε και φέτος γεύσεις από εικόνες του 21ου αιώνα. Έχουμε μαζί μας την Ελένη Ενδρετσοπούλου, επικεφαλής του Ελληνικού Τμήματος και του Ελληνικού Πανοράματος, η οποία θα μας δώσει μια γεύση για όλο αυτό που είδαμε τον φετινό Μάρτιο. Καλησπέρα και από μένα και καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι φέτος γιατί στο 13ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή ελληνικών ταινιών. Είχαμε συνολικά 67 ταινίες ελληνικές που προβλήθηκαν στα πλαίσια του φεστιβάλ. 23 στο Διεθνές Τμήμα μαζί με τις ξένες ταινίες και 44 στο Ελληνικό Πανόραμα. Το φεστιβάλ αυτό κατά κύριο λόγο δίνει βήμα και έκφραση σε νέους δημιουργούς. Όσο αφορά το Ελληνικό Τμήμα, πέτυχε το στόχο του φέτος? Πιστεύω ότι πέτυχε απόλυτα το στόχο του. Υπήρχε μια πολυσυλλεκτικότητα και σε θέματα αλλά και σε κινηματογραφική προσέγγιση των δημιουργών. Υπήρχαν και μεγαλύτεροι δημιουργοί με μεγάλη πείρα που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη να δείξουν τις καινούργιες τους δουλειές, αλλά και νέοι δημιουργοί που μας δίνουν τα πρώτα δείγματα γραφής που είναι εντυπωσιακά. Σε σχέση με το κοινό των Θεσσαλονικαίων αλλά και τους επισκέπτες που έρχονται με αφορμή το φεστιβάλ, κατάφερε το φεστιβάλ να έχει την ανταπόκριση που περίμενε? Νομίζω ότι ενώ είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος και όλοι φοβόμασταν ότι ο κόσμος μπορεί να μην έχει τη διάθεση να ασχοληθεί με τα ντοκιμαντέρ, η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές. Οι αίθουσες γεμίζανε από τις πρώτες ημέρες του φεστιβάλ και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οι Θεσσαλονικοί το αγκαλιάζουν χρόνια του φεστιβάλ και για άλλη μια φορά αποδείξανε πόσο πολύ το αγαπάνε. Επίσης, αυτή είναι μια χρονιά όπου το φεστιβάλ κατάφερε να εισάγει στο πρόγραμμά του τις νέες τεχνολογίες. Μίλησε μας γι' αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που πιλωτικά προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε ένα καινούριο project, μια καινούργια ιδέα του κύριου Δημήτρη Επίδη, που ήταν η ταυτόχρονη μαζί μας στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τον καθηγητή
πληροφορική στον κύριο Παπανικολάου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ταυτόχρονη μετάδοση κάποιων προβολών από την αίθουσα του Ολύμπιον, δηλαδή η ζώνη των 8 το βράδυ, μεταδιδόταν ταυτόχρονα σε αμφιθέατρα 4 ελληνικών πόλεων, όπου μπορούσαν εκεί οι φοιτητές να παρακολουθούν μαζί με το κοινό του Ολύμπιον τις ταινίες και όχι μόνο να συμμετέχουν και ενεργά στις κουβέντες που γινόντουσαν μετά με τους σκηνοθέτες, στέλνοντας μέσω Skype τις ερωτήσεις τους και συμμετέχοντας ενεργά στην κουβέντα μετά την προβολή της ταινίας. Ο στόχος για το επόμενο φεστιβάλ, μετά από μια τόσο συλλογική προσπάθεια που έγινε φέτος, ποιος είναι? Ο στόχος είναι περισσότερες ταινίες, πιο καλές ταινίες, περισσότεροι θεατές και περισσότερη συναναστραφή του κόσμου στους χώρους του φεστιβάλ. Νομίζω ότι αυτός, απλός, αλλά νομίζω ουσιαστικός. Πολύ ωραίο το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, αλλά και ο κινηματογράφος έχει τη χάρη του. Γι' αυτό το Into the Night σας έχει μια ολόφρεσκη πρόταση. Θα σας αρέσει τόσο που θα ουρλιάξετε. Robert's residence. Welcome home, Sydney. You're a survivor, aren't you, Sydney? What good's it to be a survivor if everyone close to you is dead? You can't save them. All you can do is watch. Modern audiences have become savvy to the rules of the originals. I mean, there are still rules, but the rules have changed. And the kill's gotta be, like, way more extreme. The unexpected is the new cliché. And virgins can die now. To be the new version, you know, 2.0, the killer should be filming the murders. That's a natural next step in psycho-slasher innovation. Go ahead if you have the guts. Well, it's time for someone new to die. These aren't just random killings. There's something really scary about a guy with a knife who just snaps. I hear you like horror movies. It's for you. Αν η ζωή μου ήταν ταινία, θα άλλαζε τίτλο κάθε μήνα. Αυτή την περίοδο, ας πούμε, θα μου τέριαζε το «Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα». Εμείς βρεθήκαμε στην πλατεία Αριστοτέλους και καταγράψαμε τις δικές σας απαντήσεις. Γεια σας, κορίτσια! Αν η ζωή σας ήταν ταινία, τι ταινία θα θέλατε να είναι? Κομωδία. Γιατί έτσι? Μαύρη. Κομωδία. Τι τίτλο θα βάζατε, κορίτσια, για σκεφτείτε ένα. Μαύρη κομωδία. Ρομαντική. Ρομαντική. Τι τίτλο θα βάζατε σε αυτή τη ρομαντική? Η ζωή μου. Η ζωή μου. Και ο επίλογος πώς θα ήταν? Ο επίλογος θα ήταν να ζούμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Πολιτικό θρίλερ. Γιατί έτσι? Δεν μου αρέσει πολιτική. Εσύ? Τελικό μου λέτε κομωδία. Σουρεαλιστική κιόλας. Γιατί έτσι? Γιατί έτσι είναι η ζωή. Ρομαντική. Ρομαντική. Γιατί? Γιατί έχουν πάντα ωραίο τέλος. Οπότε το τέλος θα ήταν happy end. Ναι. Εγώ θα έλεγα ρομαντική με έσιο τέλος. Γιατί στην εποχή μας το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε θετικά. Αν η ζωή μου ήταν μία ταινία, ο εαυτός μου. Θα ήταν σαν ντοκιμαντέρ δηλαδή. Γιατί να ήταν ντοκιμαντέρ? Μπορεί να ήταν ταινία, μπορεί να ήταν ένα βιογραφικό, μπορεί να ήταν μια νουβέλα, μπορεί να ήταν οτιδήποτε έργο τέχνης. Γλυκόπικρη. Γλυκόπικρη. Downs, να μην είναι μονότονη. Το τέλος, πώς θα ήταν το κλείσιμο? Ανατρεπτικό. Δηλαδή, θα σε καθοδηγούσε η ταινία σε ένα ρεύμα που θα πίστευες ότι θα λήξει έτσι και στην τελευταία φάση απλά αλλάζεις και το σοκάρεις όλους. Ερωτική. Ερωτική. Και τι τίτλο θα έβαζε? Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Το τέλος πώς θα ήταν, αν το έχεις? Δραματικό σίγουρα. Δεν ξέρω. Κάτι μελαγχολικό πάντως. Θα είχε αίσιο τέλος, happy end ή όχι? Happy end βέβαια. Τρέλα. Ναι. Και τι θα ήταν, τι είδους ταινία? Επιστημονικής φαντασίας. Τι επιλόγο θα έβαζες? Επιλόγο. Χωρίς επιλόγο. Για πρωτοτυπία. Ντοκιμαντέρ. Γιατί έτσι? Δεν ξέρω. Σε
Σε ποιον δεν αρέσει ένας καφές ή ένα ποτό στην παραλία της Θεσσαλονίκης τώρα που ανοίγει ο καιρός? Το Avenue τα συνδυάζει όλα ένα βήμα από τη θάλασσα. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και εμείς εδώ στο Avenue, στη Λεωφόρο Νίκης, τη γιορτάζουμε. Έτσι δεν, Ραφαέλα μου? Εννοείται. Πώς τη γιορτάζουμε εδώ στο Avenue, για πες μας. Με πολλή μουσική και πολύ ωραίο κόσμο. Τι κόσμο συνήθως μαζεύει εδώ πέρα το Avenue, για πες μας. Ηλικίες πάνω κάτω. Οι ηλικίες είναι 25 μέχρι όσο αντέχει κανείς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Πάρα πολύ ωραίο. Άνοιξε ο καιρός, έχει τώρα 2 μέρες. Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και γίνεται χαμός. Πραγματικά, είναι καλή επιλογή και για ποτό και για καφέ, έτσι. Κυρίως για καφέ από το μεσημέρι και μετά μέχρι το απόγευμα και το βράδυ με πολύ ωραία μουσική και παρέα και πολύ όμορφο κόσμο. Περνάμε καλά στο μαγαζί, με διάφορες εκπλήξεις, σε πάρτις και διάφορα άλλα πράγματα. Τι μουσικές ακούμε κατά κύριο λόγο εδώ? Κυρίως ξένη μουσική, πολύ λίγο το ελληνικό, το στοιχείο και ανάλογα τη βραδιά. Ανάλογα τη βραδιά προσφέρουμε και την ανάλογη μουσική. Το Avenue είναι το στέκι μου, από τότε που άνοιξε περίπου 2 μήνες και κάτι πόσο έχει. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ, είναι ζεστός χώρος. Και γενικότερα η παραλία βλέπεις θάλασσα, πόσο καλύτερο δηλαδή ένα καφέ να ζητήσει κάποιος κάτι. Εδώ, με το φλερτ, με την περατζάδα εδώ, την τρελή, στην παραλία. Εκεί γίνεται ο χαμός, εκεί γίνεται ο χαμός. Πολλά παιδιά, πολλά αγόρια, όμορφα παιδιά, πολλά κορίτσια βρίσκονται, γίνεται το φλερτ, πειράζονται, έχουμε πολλά τέτοια. Ανοίξαμε πριν τις γιορτές, είμαστε τώρα 2-3 μήνες που έχουμε ανοίξει, πάμε πάρα πολύ.